Το no, που Τι θέλω που είναι... να πω κύριε yeah. Χασαπόπουλο, βλέπω ε, και κύριε Σαραντάκο, βλέπω μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο κόμματα που έχουν τις ίδιες στρατηγικές. Έχουν υπηρετήσει τους ίδιους στόχους, όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν σχέση και με τα εθνικά ζητήματα και με την οικονομία σε όλα τα ζητήματα τα οποία υπαγορεύονται από τις ανάγκες του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης και φυσικά για, για το που μοίρασμα... Τώρα εσείς με τους συνταξιούχους. Ναι. Η ναι. επόμενη μέρα θα ποια θα, θα είναι. Πω, και για το μοίρασμα των Βαλκανίων και για το μοίρασμα των ενεργειακών πηγών για όλα αυτά η χώρα μας παίζει σε αυτό το παιχνίδι και θα πληρώσει ο λαός ναι. όλο αυτό το παιχνίδι. Τώρα, για τους συνταξιούχους. Η επόμενη μέρα είναι ότι θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποιο και να ήταν η κυβέρνηση, αλλά φαίνεται ότι θα είναι η νέα δημοκρατία και σημασία δεν έχει τώρα πόσο θα είναι η διαφορά αυτών των ποσοστών. Την δεύτερη μέρα θα είναι εδώ ξανά στην αντιπολίτευση ο λαός, η συνταξιούχη, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και στην κυβέρνηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μνημονιακή Νόμη, το ΝΑΤΟ, τα ματωμένα πλεονάσματα, όλα αυτά που έχουμε γνωρίσει αυτά τα χρόνια και φυσικά όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί. Σε αυτή την πολιτική δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είναι μια δύναμη που τα υπερέτησε, είναι μια δύναμη που αν θέλετε εξ ονόματος αριστεράς, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστρωσε το χαλί στη Νέα Δημοκρατία και φυσικά χτύπησε και έναν αριστερό κόσμο που είχε μια αξιοπρέπεια, μια αγωνιστικότητα ανεξάρτητα αν συμφωνούσε με εμά ή δεν συμφωνούσε σε όλα τα ζητήματα. Ε, το κουκουέ πρέπει να είναι ισχυρό, γιατί από αυτή τη θέση εμείς έχουμε, εκ, να σας πω, έχουμε πρώτα εξουσίας, αλλά δεν πετάμε στα σύννεφα, δεν πιστεύουμε ότι θα μας δώσει τη δύναμη ο λαός τη Δευτέρα να ανατρέψουμε τον καπιταλισμό yeah, με λαϊκή οικονομία. Αλλά και εσείς, εσείς το λαό μήπως είναι λίγο εγωιστικό να το πω έτσι. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα χθε, είπε Τέσσερα μνημονιακά κόμματα, δύο φασιστικά, μόνο εμεί είμαστε. Να σα πω, κύριε Σαραντάκο, για αυτό. Γιατί είναι... είναι λίγο υπερβολή να σας αυτό. αυτό. Να σα πω, είμαστε ένα κόμμα που έχει μια στρατηγική. Δεν είναι όλοι αντίον λαού με αυτή την. Θα σα πω. Αντικειμενικά, όποιο είναι με το κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ενάντια στο λαό όσο να τον επικαλείται όταν δεν παλεύουν, όταν παλεύουν για να περάσουν όλα εκείνα τα μέτρα, γιατί το έχουμε ζήσει τώρα, δεν μπορεί να λέει κανεί, με παραδείγματα το έχουμε ζήσει αυτά τα χρόνια. Και όταν το ΚΟΚΟΕ πιστεύει βαθιά ότι ο πλούτο τη κοινωνία που παράγεται και παράγεται από του εργαζόμενου μπορεί να ικανοποιήσει τι ανάγκε και παλεύει για τα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων και το αποδείχνει και στο πεζοδρόμιο και στη Βουλή, τότε είμαστε οι δύναμη. Δυστυχώ είναι έτσι, μακάρι να ήταν και άλλε δυνάμει, αλλά δεν είναι, βλέπετε. Και έχουν υπηρετήσει μέχρι σήμερα τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου εκτο, ανεξάρτητα από τη μάσκα που φόρησαν. Δεξιά, αριστερή, κεντρό και τα λοιπά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.